F9, ναι, το άνοιξα. Και ναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάλι στον αέρα. Hello. Hello. Είμαι εδώ πέρα, ο Buzz. Για κάποιο λόγο έκλεισε το βίντεο. Τότε γιατί μιλάμε έτσι, λες και τραβάμε ακόμα βίντεο. Γιατί το ξανά άνοιξα. Οκ, τότε. Οκ, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε έτσι, κυρίες και κύριοι. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Γαμισέτα. Και δώρο ένα πλυντήριο, όχι αυτόν αλλού. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλα εδώ πέρα που είμαι εγώ. Πού σκάτα είσαι. Να με βλέπεις αυτή η κουράδα. Κουράδα. I do not rest. Δεν κάνω μια ερώτηση που την είχα πάντα πορεία. Κάνε. Το Black Sabbath στην τύχη είναι από τους Black Sabbath και το έγραψες λάθος απλά. Όχι, δεν είναι ούτε από τους Black Sabbath ούτε στην τύχη. Και ο Χέκαρεν παίζεται μισό ability, μισό damage. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου, έχω πέσει, όχι. Είναι νουμπάκια. Ήρθα να σε χώσω. Είναι νουμπάκια. Να σε σώσω. Α, το βλάκα. Ρίξε να τον boost. Έλα, ρίξε με αυτό να. Μη φεύγεις. Με δουλεύεις, πώς έφαγε. Φάτονα, δεν ξέρω ρε φίλε, φάτονα. Ωραίος. Φύγε, φάει και αυτό να βασικά. Φάτονα ρε το boost. Ωραίο ξεκίνημα. Να... θες να το αναλύσω τώρα. Αναλύσέ το, ναι. Λοιπόν, ήταν ένα όνομα το οποίο το έβγαλα μαζί με τον ξάδερφό μου. Τον Σάμπαθ. Όποιος δεν τον ξέρει, τον Αστέριο είναι ένα πολύ μπουστράκι. Ναι, δεν έχουμε ένα πει... πολύ καλό παιδί. Δεν έχουμε πει το όνομά του ακόμα. Α. Οκ. Καφά. Ούτε εγώ έχω πει το δικό μου, αλλά τέλος πάντων, έλα ρε. Δεν πειράζει, Κώστα μου, δεν πειράζει. Είναι λεπτομέρειες αυτά. Και είχαμε πει να το κάνουμε, νομίζω, με Aragorn, δηλαδή, ξέρω εγώ, ή Legolas, κάτι από τα δύο. Gimli φάση. Τι. Την Gimli. Την Gimli. Επειδή είσαι κοντός να σε λέγαν Gimli, από ο Ανάνος από το Lord of the Rings. Τη μάνα σου. Ακούς, έχω σκεφτεί ένα καινούργιο project, ψήνεσαι. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν μου άρεσε το παλιό. Όχι ρε φίλε, είναι κορυφαίο αυτό που σκέφτηκα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μαλάκα, εγώ δεν μπορώ να τσουφά, δεν έχω μάνα. Είναι πουλημένο το παιχνίδι, στημένο. Είναι στημένο το παιχνίδι. Είναι στημένο και εμείς δυστυχώς αυτή τη στιγμή χάνουμε. Λοιπόν. Να κάνω και μια ακόμα ερώτηση που δεν γνωρίζω δηλαδή. Λοιπόν, κάνε. Τι στοιχεία έχετε δώσει εδώ πέρα, ας πούμε, σε αυτή τη διάρκεια που ανεβάζετε. Εκτός από nickname. Ναι, τι άλλα στοιχεία δίνετε, ας πούμε. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο... γιατί έτσι, φοβάστε. Όχι, φοβόμαστε, εντάξει. Φάση. Μαλάκα, μας έβλεπες ένα βίντεο στο YouTube, θα σε διέφερε πώς το λένε τον άλλον, πού μένει και πόση την έχει. Έχει. Πού έφυγε που είσαι, έκανα εγώ φλάστα μπω και πέρα από την άλλη. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, με μισή. Snoop Dogg 3 ρε φίλε. Αυτό τα λέει όλα. Ποιος είναι ο Snoop Dogg? Η Τριστάνα. Γιατί σε κάθε βίντεο που γυρνάω θα υπάρχει ένα στο οποίο θα έχει ένα άθλιο όνομα. Ακούστε, το Snoop Dogg 3 είναι το τρίφυλλο που σκάει Snoop Dogg κάθε μέρα, ας πούμε. Τι φάση. Τι το Snoop Dogg 3. Τρία τρίφυλλα. Τέλος πάντων. Τι δώρο έκανε ο Bob Marley στη γυναίκα του. Τι. Ένα τριαντάφυλλο. Πάμε έναν αγώνα. Πάμε έναν αγώνα. Δεν σε έχω, ρε φίλε. Ρούφα το τσιρουλιό μου, παλιό μαλάκα. Σε πέρασα που στράκι. Σε πέρασα. Μαλάκα, κάνεις φλάς. Εννοείται. Μαλάκα, κάνεις φλάς. Κοίτα με, κοίτα. Πάτε και το μαρτάρι μου. Μαλάκα, κάνεις φλάς. Εδώ μέσα είναι τα πουστράκια. Και στην τελική την ίδια ώρα φτάσαμε. Τι λες ρε φίλε. Πάτησες και το μανιτάρι μου. Έκανες δύο παραπάνω hit. Πάτησες και το μανιτάρι μου φίλε. Ναι, σημαίνει ότι το δικό μου δεν χωράει, το δικό σου κολυμπάει. Είναι χάλια αυτό το game, ζητάω συγγνώμη σε όποιον το δει, στο ένα άτομο που θα το δει δηλαδή. Ζητάω συγγνώμη σε σένα φίλε. Θα την καμίσω μαλάκα, θα πεθάνω. Συνήθως είμαι καλός παίχτης. Όταν παίζω μόνος μου. Ένα πένα. Με τον εαυτό μου. Όχι γάμο, θα πεθάνω. Με πεθάνεις, άνοιξω πότ. Yeah, you dead. Ας ελγήσω πάνω στη Miss Fortune. Μα γιατί χάνω. Όταν παίζω μόνος μου, εναντίον τα Minion, πάντα νικάω. Ναι, δεν ξέρω. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ ρε. Τι έγινε, έπεσες? Όχι ρε, τις ξέφυγα. Σου ρε πούστη. Είμαι γρήγορος ρε. Είμαι έλουρος. Σιγά έλουρε, μην πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις χειρότερο player που πιστεύεις ότι είναι. Μες στην ομάδα. Όχι γενικά. Από άτομα που έχω γνωρίσει, ξέρω εγώ ποιος είναι ο πιο. Όχι ρε φίλε, για τους ήρωες σου λέω. Όχι, για παίκτες. Ρε μαλάκα, δεν υπάρχει καλός και κακός ήρωας. Όλοι είναι το ίδιο ρε μαλάκα.
Το πιστεύω ότι υπάρχει. Κάποιοι κάνουν counter κάποιον άλλον και κάποιοι άλλοι κάνουν counter κάποιον άλλον. Είναι... Αυτός που δεν παίζω εγώ καλά, τους θεωρώ κακούς ήρωες. Επειδή δεν ξέρω να τους παίζεις. Ακριβώς. Μας δίνει. Στα αυτιά. Σε δίνει στα αυτιά. Στα μπούτια. Έλα, δώσε. Κατερινάκι. Στα μπούτια. Πετσούλα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Έλα, παρατήσαμε έλα, κάτω έλα, και μας το ρίξανε. Έλα. Μικρέ Τίμο. Μικρέ Τίμο. Σ' αρέσει παρό μου. Έλα, μη φεύγεις. Έλα εδώ. Οπ. Κατεβάς και καλά. Μικρέ Τίμο. Έρχεται η Τριστάνα. Ποιος τη γαμάει τη Τριστάνα. Δεν μας ενδιαφέρει. Συνέχισε. Έλα να το ρίξουμε ρε, τελείω. Έλα εδώ. Τι να έρθω να πιθάνομαι παρέα. Τι να έρθω να κλέψω το τέτοιο, όπα. Τι να κλέψεις. Τίποτα, κάτι ειδικά μου έλεγα. Οκ. Έλα εδώ. Μικρέ Τίμο. Εγώ. Πάμε στη βάση να τελειώσουμε. Μικρέ Τίμο. Πέσαμε. Έπεσα εγώ βασικά. Μικρέ Τίμο. Συνήθως πέρα τα βουνά στα χιόνια. Θα σου δείξω το μεγάλο χέκαρι. Όχι, μαλάκα, μεγάλο χέκαρι, πεθαίνει. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oh shit. Yeah. Ξέρεις τι λένε για τους... Για ποιους? Ξέχασα πως λέγονται. Ότι που είναι μισή ταύρη, μισή άλογο. Τι λέω, ότι όχι μισή ταύρη, μισή άλογο. Διάβασα το ταύρες που έγραψες. Κάτσε πως το πες. Πες μου αν θα κάνεις καλό game να ξέρω... Όχι. Κάτι τέτοιο. Πες μου αν θα τραβήξεις καλό game. Πες μου να τραβάς καλά για να ξέρω αν θα παίξω game. Αν θα παίξω βίντεο. Πες μου να τραβήξεις καλά για να ξέρω αν θα παίξω βίντεο. Μια σχίση μωρό μου, για σένα θα τραβήξω πολύ καλά. Και θα παίξεις και βίντεο, έτσι. Θα κάνω special τράβηγμα. Βλέπουμε ένα μονόπρακτο δικό σου, γιατί εγώ δεν φαίνομαι πουθενά. Αλλά έρχομαι τώρα να έχω φωτιά εγώ στην κάμερα. Κοίταξε, σε κάθε βίντεο είναι έτσι. Οπότε μην... Κάτσε, έρχομαι. Έρχομαι, τώρα θα με δει ο κόσμος. Να με. Ήρθε η ώρα να πέσει. Πες μου αν θα τραβάς καλά να παίξω βίντεο. Ρε, πάμε παίξει το πουλίσι, δεν με ενδιαφέρει. Πες μου αν θα τραβάς καλά να ξέρω να παίξω βίντεο. Κοίτα με, κάνε λίγο τέτοιο σε μένα, focus σε μένα. Έκανα. Βλέπεις αυτή την κλανιά την μπλε που για τον κόλο μου. Ποια κλανιά μπλε, δεν είδα καμιά μπλε. Να δες, τρέχω, είναι κλανιά μπλε στον κόλο μου. Βοήθεια! Άντε πάει, φίλε μου, άντε πάει. Έζησα μόνο. Θα στυλάρω. Στύλαρα. Εννοείς αυτό το, τη μαλακία από την τρίτη σου. Ναι, σαν κλανιά δεν είναι. Και εσύ την έχεις. Και εσύ την έχεις, μεγαλύτερη. Το ξέρω ότι την έχω μεγαλύτερη. Τι ακούγεται έτσι ρε. Τίποτα, χτυπιέμαι. Γιατί? Γιατί μ' αρέσει. Σ' αρέσει να χτυπιέσαι, θα το μαλλείς ο κόσμος, εντάξει. Ο κόσμος σε μένα θέλει να δει. Ναι, το ξέρουμε. Κάτσε να σε δείχνω τώρα στην κάμερα. Δείξε με τώρα που θα πάρω double kill. Βλέπω τώρα πως θα πεθάνεις. Η Τριστάνα είναι αφουκούρε, μαλάκα. Πάνε φάτινα να πούμε. Α, δεν ήταν αφουκούρε. Το παίζει. Είσαι τόσο άχρητο που παίζει να έρθω να το κλέψω εγώ. Όχι, πήρα το πρώτο. Πού είναι η δεύτερη να έχω πάρει double kill. Τρέχει. Έχω τάξει double kill στον κόσμο μου. Έχει τάξει double kill στο κοινό σου, ε. Πού είναι? Δεν πρέπει να του απογοητεύσει. Πού στο μπούτσο είναι? Ξέφυγε. Όχι, ρε φίλε. Hey, Brad, την κοροϊδεύει κιόλα. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα τα έλεγα με τον ξάδερφό μου, αλλά μιας και αυτός κάθεται και διαβάζει για το lower το οποίο το ήδη το έδωσε. Μπήκα εγώ άχρηστο. Όχι, λάθος. Θα βοηθήσω λίγο λάθος. Την εταιρεία Buzzers. Θα έκανα βίντεο με τον ξάδερφό μου, αλλά αυτός είναι και διαβάζει για το proficiency, όχι για το lower. Το οποίο το έχει ήδη δώσει. Και δεν ξέρω γιατί διαβάζει ακόμα. Γιατί είναι ανώμαλος. Δεν θα διάβαζα ακόμα και όταν θα έδινα. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι. Θα τα πω όλα με σένα. Τι χρειάζεται το κανάλι μας για να ολοκληρωθεί. Μια και έχουμε υποτίθεται comedy κανάλι και δεν δείχνουμε πόσο προ είμαστε. Γιατί είμαστε με τριόφρονο πάνω απ' όλα. Ναι, γι' αυτό. Όχι, γιατί δεν είμαστε προ. Δεν θέλουμε να κάνουμε, τους υπόλοιπους. Εγώ, ας πούμε, τώρα θα πέσω. Έλληνες. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους υπόλοιπους Έλληνες να νιώσουν μειονεκτικά επειδή εμείς είμαστε τόσο καλοί. Όχι, ρε φίλε, εννοείται. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς σας στυλάρω. Το γυρίσαμε σε comedy. Κατάλαβες. Κομεντί. Κομεντί. Είναι το γαλλικό. Α, είναι γαλλικό, οκ. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχουν μείνει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πούμε για να ολοκληρωθούμε σαν χιουμοριστικό κανάλι. Κάτσε, εγώ όμως τώρα αυτή τη στιγμή δεν ανήκω στους μπάζερς, γιατί δεν έχω πάρει το κέικ από τον ξαδερφό σου. Λοιπόν, να πω τι έχει μείνει να κάνουμε. Έχει μείνει να κάνουμε ένα ρατσιστικό σχόλιο. Όχι. Έχει μείνει να κάνουμε ένα ναζιστικό ανέκδοτο. Όχι, ας το πούμε. Ένα γκίκ ανέκδοτο. Geek
Εύκολο. Και ένα nerd, όπως και δίποτε. Και nerd, εύκολο. Ένα ανέκδοτο για μια πρώην. Και για μια νυν. Για νυν δεν υπάρχει νυν. Άντε, πες να αρχίσω εγώ. Κάτσε να τελειώσω πρώτα με όλα. Πρέπει να πούμε μερικά κρύα ανέκδοτα, από αυτά έχουμε πει αρκετά. Ωραία. Οπότε το έχουμε τελειώσει νομίζω αυτό. Το έχουμε καλύψει. Και εγώ νομίζω ότι το έχουμε τελειώσει όντως. Πρέπει να πούμε οπωσδήποτε ένα ακτινοβατικό ή ένα νεκρόφιλο. Να πω τι θες το ερωτηστικό πρώτα. Όπως θες. Μαλάκα τρεις παίζουμε. Ναι. Το σύνολο είμαστε τρία άτομα. Ναι, σαν τρία με τρία μου φαίνεται. Εμένα τόση ώρα. Ακούς. Λοιπόν, πάω ένας μαύρος γιατρό. Ναι. Λέει γιατρέ, ξέρω, έχω πρόβλημα με τη μέση μου, πολύ σοβαρό. Δεν μπορώ να σταθώ πουθενά. Ναι. Λέει γιατρέ, μην ανησυχείς, λέει παιδί μου. Άκου τι θα κάνουμε. Λέει ξεγυμνώ σου και πες τα τέσσερα. Θα δω μες στο γραφείο μου. Ναι. Λέει ο μαύρος γιατρέ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λέει μπορείς να το κάνεις, παιδί μου. Λέει θα δεις, θα γίνεις καλύτερα. Το κάνει αυτό ο μαύρος, του λέει μια γιατρός. Τσεκάρε που είναι το μανιτάρι. Ναι, του λέει μια γιατρός, μπουσούλα λέει και πάνε στη γωνία. Τσεκάρε που είναι το μανιτάρι. Το τσεκάρω. Μπουσουλάει ο μαύρος πάει. Έφαγα όλη την ούλτη και μου χάθηκε κάτι γραμμούλες. Μπουσουλάει ο μαύρος πάει στη γωνία. Όχι ρε πούστη. Αυτά είναι. Του λέει μια γιατρός, όχι όχι παιδί μου, του λέει μια, πάνε στην άλλη γωνία. Μπουσουλάει ο μαύρος γυμνός όπως είναι, πάει στην άλλη γωνία. Του λέει ο γιατρός, όχι παιδί μου, λέει έλα στη μέση. Μπουσουλάει ο μαύρος έτσι όπως είναι γυμνός και πάει στη μέση. Λέει μια ο μαύρος σηκώνεται, λέει γιατρέ τώρα πλάκα μου κάνεις λεφτό, είναι άσκηση για τη μέση μου. Λέει γιατρός, όχι παιδί μου, λέει απλά θέλω να πάρω ένα μαύρο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το βάλω. Λάκα. Όχι ρε φίλε, και θέλω να στυλάρω. Στην ψωλή μου. Το κάνω συχνά και μ' αρέσει. Πολύ μαζευτήκαμε φίλε. Goodbye. Goodbye. Το έχουμε το game έτσι. Ναι ρε, εννοείται. Το πιστεύω. Πλάκα σπάσει. Έχω ακόμα ελπίδες. Ναι ρε. Φρούδες ελπίδες. Την έφαγα και από το tower. Ναι, έχω και για τέτοιο. Πού, κτηνοβατικό. Κτηνοβασιά, για λέγε. Ναι. Πάει ένας τύπος, ξέρω εγώ, για σαφάρι μέσα στη ζούγκλα. Ναι. Κάποια στιγμή πετάγεται ένα μεγάλο λιοντάρι. Ναι. Όχι, λέει ρε, πού στην πούτσα τώρα, λέει κάτι θα κάνω το νεκρό. Ναι. Πέφτει το τύπος όντως και κάνει το νεκρό. Πάει το λιοντάρι από πάνω, αρχίζει και το γλύφει. Και κάποια στιγμή το γλύφει στα γενετικά του όργανα. Τι να κάνει ο τύπος που σηκώνεται, ρε παιδί μου. Το βλέπει το λιοντάρι, το σκέφτεται. Πάει πάνω, δεν γαμιέται βασιλιάς της ζούγκλας οι μαλακίες. Αυτό ήτανε. Την καβαλάει. Ρε φίλε, κανονικότατα. Και με τον νόμο. Και μετά. Και μετά διαφημίσεις, Nesquik, ξέρω εγώ και φάση τέτοια. Μαλάκα την παλεύεις. Ε. Μαλάκα σε βαράνε σπίτι σου. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Λυπάμαι. Σε βαράνε σπίτι σου. Όχι τώρα εντάξει. Δύο-τρεις φαλιάρες δεν το θεωρεί. Δεν το θεωρώ ξύλο, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Ποιο? Αυτό. 1-0. Λέγε βρε μαλάκα, αυτό ήταν το ανέκδοτο. Ναι, ρε φίλε, αυτό ήταν. Μαλάκα σκαστηριμένος. Αυτό ήταν, ρε φίλε, τι κάνω. Θεωρείται ανέκδοτο. Σε ποιο πλανήτη? Λοιπόν, πες και ένα για πρώην. Μαλάκα, τι ανέκδοτο να σου πω. Αρκεί να σου δείξω την πρώην μου. Όχι. Έφαγες τη Ριστάνα. Ναι. Συγχαρητήρια, φίλε, συγχαρητήρια. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Αντίο από μένα και από τον Κώστα.